Γεια σας φίλοι μου καλή. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι μου. Πήγα σήμερα να ψωνίσω μοσχάρι και δεν βρήκα αυτό που ήθελα. Είχε όμως σε προσφορά χοιρινό. Και έτσι άλλαξαν τα σχέδια και ντι μοσχάρι θα κάνω σήμερα χοιρινό. Όλες οι τιμές πήραν τον ανήφορο. Έτσι με βόλεψε σήμερα το χοιρινό που ήταν σε προσφορά. Μοσχάρι άλλη φορά που θα είναι και αυτό σε προσφορά. Θα κάνω ένα χοιρινό κατσαρόλας που πιστεύω πως θα βγει πάρα πολύ καλό. Θα το δούμε στο τέλος. Ας ξεκινήσουμε. Θα κόψω το χοιρινό σε κομμάτια μερίδας, σε ό,τι μέγεθος θέλετε το κόβετε. Τα κύρια συστατικά θα είναι πιπεριές σε χρώμα και μανιτάρια. Καθαρίσουμε τα μανιτάρια και θα τα κόψουμε στα 4. Θα ψιλοκόψουμε και τα φρέσκα κρεμμυδάκια. Είναι πιπερόριζα. Θα ανάψουμε το μάτι και θα ρίξουμε ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι ή σε μια κατσαρόλα. Μόλις κάψει το ελαιόλαδο θα σοτάρουμε το κρέας. Ομοιόμορφα από όλες τις πλευρές. Ρίχνουμε κατευθείαν τα κρεμμύδια μέσα. Και το κρεμμυδάκι. Σειράγουν τα μανιτάρια. Αφήσουμε λίγο τα μανιτάρια να μαραθούν. Αφού πήραν και τα μανιτάρια λίγο χρώμα, θα προσθέσουμε τις πιπεριές. Θα τις αφήσουμε και αυτές να μαραθούν λιγάκι. Αλέσω λίγο το κείμενο. Αφού μαράθηκαν και οι πιπεριές, θα επιστρέψω στην κατσαρόλα το κρέας μαζί με τα ζουμιά του. Θα προσθέσω το κείμενο. Ένα κουταλάκι του γλυκού είναι περίπου, όσο θέλετε βάζετε, αν δεν σας αρέσει το παραλείπετε. Μία καλά γεμάτη κουταλιά του γλυκού, πάπρικα καπνιστή. Το προβλεπόμενο αλάτι, σας το
το έχω πει πολλές φορές, εγώ βάζω 18 γραμμάρια αλάτι ανά κιλό κρέατος. Πάντα το μετράω με το βάρος του κρέατος. Θα βάλω μέσα και λίγη πιπερόριζα, περασμένη από το ψηλό μέρος του τρίφτη. Κίμινο, πιπερόριζα και πάπρικα καπνιστή δένουν πάρα πολύ καλά με την κολοκύθα. Πιπέρι μαύρο φυσικά. Ένα ποτηράκι κρασί λευκό. Αυτά είναι 100 ml. Θα το αφήσουμε να εξατμιστεί το κρασί και το αποσύρουμε από τη φωτιά. Ό,τι δεν σας αρέσει, το παραλείπετε. Δεν θέλετε κρασί, δεν βάζετε. Σβήνω το μάτι, βάζω πάνω το καπάκι και το αφήνω να περιμένει ώσπου να ετοιμάσουμε τις κολοκύθες. Τα κολοκύθια είναι δικής μου παραγωγής και σκεφτόμουν τι να τα φτιάξω, οπότε σήμερα ήρθε η ώρα τους. Θα κόψω ένα καπάκι, θα αδειάσω από μέσα τα κουκούτσια και τις ίνες και θα τα χρησιμοποιήσω σαν κατσαρόλα. Εδώ μέσα θα ψηθεί το φαγητό που ξεκινήσαμε. Αφού τα έχω πλύνει πρώτα καλά, θα τα ανοίξω τώρα. Θα βιάσουμε με ένα κουτάλι τον κολοκυθόσπορο και τις ίνες. Το σπόρο τον κρατάμε, τον κάνουμε πασατέμπο και λίγο για να φυτέψουμε του χρόνου. Ξύνουμε γύρω γύρω ώσπου να μην βγαίνουν άλλο ίνες. Θα κόψουμε και αυτό εδώ από το καπάκι. Είναι έτοιμη η πρώτη, κάνουμε και τη δεύτερη. Αφού λοιπόν έχουμε αδειάσει τις κολοκύθες, τις έχουμε ξύσει καλά να φύγουν οι ίνες, λιγάκι θα τις περάσω με αλάτι και πιπέρι, τίποτε άλλο. Και τώρα θέλουν γέμισμα. Εσείς που δεν θέλετε να το φτιάξετε μέσα στην κολοκύθα, πολύ απλά, όπως είναι στην κατσαρόλα, θα καθαρίσετε μια κολοκύθα ή όσοι θέλετε, θα την κόψετε σε μικρούς κύβους, θα τη ρίξετε στην κατσαρόλα εδώ μέσα και θα τη βράσετε ώσπου να μαλακώσει η κολοκύθα και τα υπόλοιπα υλικά. Σίγουρα κάνει ένα μισάωρο. Αλλά εντάξει, τώρα έχει άλλη εμφάνιση μέσα στην κολοκύθα, αν είναι να κάνουμε και ένα ξεχωριστό τραπέζι κάπου. Και επειδή οι κολοκύθες μου είναι λίγο μικρές, αλλά δεν ήθελα να αγοράσω άλλες, ήθελα να χρησιμοποιήσω τις δικές μου, γι' αυτό και άνοιξα και τις δύο. Δεν προσθέτω επιπλέον υγρά εδώ, γιατί θα βγάλει και η κολοκύθα τα υγρά της. Τέλος. Αυτό που δεν χώρεσε στις κολοκύθες θα το φτιάξω όπως σας είπα πριν. Θα κόψω αυτή τη μικρή κολοκύθα και θα ρίξω μέσα κομμάτια και θα το βράσω πάνω στο μάτι. Έτσι θα έχουμε και μέτρο σύγκρισης. Αυτό εδώ είναι αλουμινόκολλα, λαδόκολλα ή αντικολλητικό χαρτί από τη μία πλευρά και αλουμινόχαρτο από την άλλη. Θα τυλίξω τώρα την κολοκύθα εδώ μέσα σε πουγγί. Έχω ανάψει το φούρνο και προθερμαίνεται στους 160 βαθμούς στον αέρα. Την κολοκύθα θα την περάσω εξωτερικά με λίγο ελαιόλαδο. Λίγο έτσι, γιατί η τιμή πήγε. Έτοιμο το πουγγί μας.
τυλίγω και τη δεύτερη. Θα τα βάλουμε στο ταψί, στο οποίο θα τα ψήσουμε. Θα ψήσουμε για 2,5 ώρες περίπου, ίσως λιγότερο, ίσως περισσότερο, στους 160 βαθμούς, στον αέρα. Αυτό θα το χρησιμοποιήσω να το ρίξω στο περίσσεμα, μέσα στην κατσαρόλα. Θα ρίξω και εδώ λιγάκι αλάτι και πιπέρι. Και θα το βράσω χόρτια πάνω στο μάτι, ώσπου να μαλακώσει η κολοκύθα. Επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω μια πάρα πολύ καλή φίλη από τη Βόρεια Ευβοία, που δεν θέλει να ακουστεί το όνομά της, που μου έστειλε και φέτος, όπως και πέρυσι, διάφορα καλούδια από την πατρίδα. Επίσης να ευχαριστήσω και τον Αντώνη τον Λάμπρου από τα αγροκτήματα Μαντουδίου, που κι αυτός μου έστειλε κάποια από τα εξαιρετικά του προϊόντα που παράγει ο ίδιος στο Μαντούδι Ευβοίας. Έως ότου ψηθεί το φαγητό, να κάνουμε και ένα γρήγορο μεζέ για τσίπουρο, με ό,τι έχουμε. Θέλουμε πολλά πράγματα να κάνουμε ένα μεζεδάκι απλό. Λίγο κολοκύθι, λίγες πιπεριές, λίγο σκορδάκι. Θα ρίξουμε και το λαδάκι που περίσσεψε, που αλείψαμε την κολοκύθα. Θα ανάψουμε τη φωτιά. Θα ρίξουμε στο λάδι λίγα χρωματιστά πιπέρια. Θα τα αφήσουμε λίγο να μοσχομυρίσουν. Και μόλις αρχίσουν και σκάνε, θα προσθέσουμε μέσα την πιπεριά και θα αφήσουμε λιγάκι να μαραθούν, το σκορδάκι, ένα λεπτό τσιγάρισμα και τώρα θα προσθέσουμε τα κομματάκια της κολοκύθας, τα οποία θα μας δώσουν και την απαραίτητη υγρασία. Έχω αφαιρέσει τα ξερά πιπέρια, πολύ χαμηλή φωτιά. Θα τα σβήσω με λίγο κρασί. Θα αλατίσω. Λίγο λεμονάκι και ξύδι μπορούμε να ρίξουμε, ανάλογα τα γούστα. Σκεπάζουμε και σιγομαγειρεύουμε για 5 λεπτά. Τάχα πολλά θέλουμε να πιούμε ένα τσιπουράκι. Αρκεί να είναι η γεύση έντονη. Το τσίπουρο και το ούζο θέλουν έντονες γεύσεις, συγκινητικές. Δεν έβαλα για εσάς, να βάλω και ένα για εσάς. Ορίστε, το δικό σας, το δικό μου, στην υγειά μας. Ευλογημένο το τσίπουρο, ευλογημένο. Πραγματικά είμαι περίεργος. Να δω τι έβγαλα και αν τρώγεται. Πρωτόγνωρο, αλλά πολύ καυτερό. Αυτή η κόκκινη που έβαλα, η μικρή πιπεριά, πω. Πολύ έντονο κάψιμο. Αλλά είπαμε, μας αρέσουν τα καυτερά και τα ξινά. Όποιος δεν αντέχει στο καυτερό, να βάλει λιγότερο. Mm.
Είμαστε ευχαριστημένοι και με τα λίγα. Να είμαστε καλά στην υγειά μας. Σε λίγο θα ανοίξω τις κολοκύθες. Ήρθανε και οι κολοκύθες. Έμειναν στο φούρνο 3 ώρες παρά 5 λεπτά. Αχνιστό, αχνιστό. Εδώ έχω αυτό που περίσσεψε και το έκανα στην κατσαρόλα, όπως μπορείτε να το κάνετε και εσείς αν δεν θέλετε να το κάνετε στην κολοκύθα. Αλλά εντάξει, άλλη εικόνα το ένα, άλλη εικόνα το άλλο. Ξέχασα να σας πω πως αυτή η ποικιλία της κολοκύθας είναι η Hokkaido, της οποίας τρώγεται και η φλούδα, για όσους δεν το γνωρίζουν. Καλά, δεν το συζητάω ότι ψήθηκε, δεν το συζητάω. Από μόνη της έπεσε. Βλέπετε πόσο μαλακή είναι και η φλούδα, με το κουτάλι κόβεται. Λίγο πιπεράκι φρέσκο, εγώ θα το ρίξω. Τώρα με αυτό πάει και ένα κρασάκι κόκκινο, θα έλεγα, στην υγειά μας. Θα βάλουμε πάνω και ένα μανιτάρι και λίγη κολοκύθα φυσικά. Όλος ο συνδυασμός των καρικευμάτων έχει δώσει μια φανταστική γεύση. Η κολοκύθα μια ξεχωριστή γεύση. Πραγματικά δηλαδή είναι ένα πάρα πολύ νόστιμο φαγητό. Γι' αυτό τώρα και θέλω να δοκιμάσω και λίγη κολοκύθα μόνη της. Εξαιρετική γεύση και το μέτρο σύγκρισης, αυτό που φτιάξαμε στην κατσαρόλα. Διαφορά στη γεύση δεν βλέπω. Όπως και να το φτιάξετε, είναι εξίσου νόστιμο. Αυτό είναι εμφανισιακά καλύτερο, αυτό όχι τόσο, η γεύση είναι ίδια, αυτό θέλει περισσότερη ώρα για να ψηθεί στο φούρνο για να μαλακώσει η κολοκύθα, αυτό δεν πήρε ούτε μισή ώρα το βράσιμό του. Φτιάξε το όπως νομίζετε, αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο για μας. Τα λέμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Θέλετε να κάνετε εγγραφή, πατήστε στο κοκοράκι. Θέλετε να δείτε παρόμοια βίντεο, πατήστε από εδώ. Μήπως τραβάει γλυκάκι η όρεξή σας, από εκεί παρακαλώ. Εάν δεν έχετε δει το προηγούμενο βίντεο, πατήστε εδώ.